Πάμε κυρίε και κύριοι όμω να δούμε τι χρυσέ σφαίρε, υποψηφιότητε λοιπόν, γιατί οι ταινίε και οι κινηματογράφοι μα συνοδεύουν παντού. Κοντά μα είναι ο Γιάννη Ζουμπουλάκη, ο κριτικό κινηματογράφο από τα Νέα και το Βημά. Γιάννη. Καλησπέρα. Ε, ναι, ανακοινώθηκαν οι χρυσέ σφαίρε. Ε, θα έλεγα ότι ήταν κάπω αναμενόμενε και μάλιστα όπω πάντα ε, δίνουν και μία αίσθηση του τι πρέπει να περιμένουμε στα Όσκαρ, που είναι πολύ πιο σημαντικά βραβεία. Ε, Άρα, να δούμε τι υποψηφιότητε πρώτα ναι. απ' όλα. Έχουμε η την η ιστορία, ιστορία γάμου έχει έξι υποψηφιότητες, Από τις πολύ σοβαρέ υποψηφιότητε, καλύτερη δραματική ταινία είναι ο Άνταμ Ντράιμερ πρωταγωνιστικός ρόλος, άνδρας, η Σκάλετ Τζοχάνσον γυναίκα. Είναι μια επίκαιρη ταινία διότι αφορά το θέμα του διαζυγίου και το πώς το χειρίζονται οι δικηγόροι στην Αμερική που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι, αν θέλει, το Κράμερ εναντίον Κράμερ τη εποχή μα. Μάλιστα, μια ταινία ε, η οποία έχει αφήσει ιστορία. Ακριβώ. Και νομίζω να πάμε θα γίνει ναι. το ίδιο και με αυτήν. Και μια παραγωγή τη Netflix, παρακαλώ, που βγήκε σε λίγε αίθουσε, μετά προβλη... προ... άρχισε να μεταδίδεται στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, και τώρα είναι και στα Oscar όπω πέρσι το Ρώμα. Τζόκερ ο Τζόκερ έχει τέσσερι υποψηφιότητε. Δεν έχει γυναίκα ο Τζόκερ, δεν έχει γυναικείο ρόλο. Αλλά φυσικά έχει αυτέ που περίμενα εγώ. Δηλαδή είναι και η δραματική ταινία, είναι και ο Τζοτ Φίλιπ ο σκηνοθέτη. Είναι βέβαια ο Χωακίν Φίλιπ, δεν το συζητάω. Εξαιρετική που Νομίζω υποκριτική. ότι είναι ήδη με το Όσκαρ στην τσέπη. Και ε, έχουμε βέβαια και τον Ιρλανδό. Είναι και ο Ιρλανδό. Εκεί έχω τι ενστάσει μου, το ξέρει καλά. Ε, νομίζω ότι είναι μια υπερτιμένη ταινία. Είναι το, το, παράδοξο εδώ είναι ότι δεν είναι ο υποψήφιο. Είναι όμω δύο ε, ηθοποιοί σε β' ρόλους. Είναι ο Τζο Πέση και ο Αλ Πατσίνο. Ο Άντε. Αλ Πατσίνο μπορεί και να είναι το φαβόρι. Και να κλείσουμε και μια με μια ακόμη υποψηφιότητα, Γιάννη. Αγαπημένη ταινία και στην Ελλάδα και παντού, το κάποτε στο Hollywood του Quentin Ταραντίνο. Συγκέντρωσε και αυτό πέντε υποψηφιότητε. Όλα δείχνουν ότι θα είναι και αυτό στα Όσκαρ. Ο Μπρατ Πιτ παρότι έχει μερασμένο ρόλο με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο είναι στην κατηγορία του β' ανδρικού ρόλου ενώ ο Ντικάπριο είναι στο πρώτο. Να δούμε λοιπόν ποιος σα αρρώσει τα Όσκαρ. Σε Να ευχαριστούμε δούμε. πολύ.